Στην άσκηση 3-7-10 μας δίνεται το διάγραμμα θέσης χρόνου για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα. Μας ζητείται να περιγράψουμε το είδος της κίνησης σώματος σε κάθε ένα από τα επιμέρους χρονικά διαστήματα, να υπολογίσουμε τη μέση ταχύτητα του κινητού και να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητείται να περιγράψουμε το είδος της κίνησης του σώματος. Από το διάγραμμα ΧΤ μπορούμε να εξάγουμε μερικές βασικές πληροφορίες για την κίνησή του. Στη χρονική στιγμή T0 ίσον το 0 ξεκινάει η κίνηση του σώματος, ενώ τη χρονική στιγμή T ίσον 10 σεκόν παρατηρούμε ότι αλλάζει η κίνησή του, διότι αλλάζει η γραμμή του διαγράμματος. Τη χρονική στιγμή T ίσον 25 σεκόν παρατηρούμε ότι επίσης και πάλι αλλάζει η κίνηση του σώματος, ενώ τη χρονική στιγμή T ίσον 45 σεκόν παρατηρούμε ότι το σώμα σταματά να κινείται. Επομένως, τα χρονικά διαστήματα που μας ενδιαφέρουν είναι τα ΔΤ1, τα ΔΤ2 και ΔΤ3. Στο χρονικό διάστημα ΔΤ1, από τη μορφή του διαγράμματος, συμπεραίνουμε ότι το σώμα εκτελεί μια ευθεία ομαλή κίνηση με ταχύτητα μέτρου V1, όπου από τον ορισμό της ταχύτητας μπορούμε να την υπολογίσουμε. Στο χρονικό διάστημα ΔΤ2, από τη μορφή του διαγράμματος, παρατηρούμε ότι το σώμα ήταν ακίνητο, διότι μέχρι τη χρονική στιγμή T ίσον 25 σεκόν η θέση του σώματος δεν άλλαξε. Τέλος, στο χρονικό διάστημα ΔΤ3, από τη μορφή του διαγράμματος, παρατηρούμε ότι το σώμα εκτελεί μια ευθύγρα ομαλή κίνηση με ταχύτητα μέτρου V3, όπου από τον ορισμό της ταχύτητας μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της. Το μέτρο της ταχύτητας V3 είναι αρνητικό, που σημαίνει ότι έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα V1. Στο τρίτο ερώτημα μας ζητείται να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Από το πρώτο ερώτημα γνωρίζουμε το είδος της κίνησης που εκτελεί το σώμα σε κάθε χρονικό διάστημα. Ακόμη, από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι το διάγραμμα VT στην ευθεία ομαλή κίνηση θα είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα του χρόνου. Επομένως, στο χρονικό διάστημα ΔΤ1, το διάγραμμα VT θα είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα των χρόνων, η οποία θα ξεκινά από την τιμή 10 του άξονα των ταχυτήτων. Στο χρονικό διάστημα ΔΤ2, το σώμα είναι ακίνητο. Επομένως, το διάγραμμα VT σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια ευθεία γραμμή, η οποία θα συμπίπτει με τον άξονα των χρόνων. Τέλος, στο χρονικό διάστημα ΔΤ3, το διάγραμμα VT θα είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη με τον άξονα των χρόνων, η οποία θα ξεκινά από την τιμή μείον 5 του άξονα των ταχυτήτων. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητείται να υπολογίσουμε τη μέση ταχύτητα του σώματος. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι η μέση ταχύτητα του σώματος θα δίνεται από τη σχέση 1. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το διάγραμμα VT. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος είναι ΔΤ ολικό ίσον 45 σεκόν. Όμως, από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι το συνολικό διάστημα που διάταξε το σώμα θα ισούται με το άθροισμα των εμβαδών ε1 και ε2. Το εμβαδό ε1 θα ισούται με ε1 επί β1, ενώ το εμβαδό ε2 θα ισούται με ε2 επί β2. Με αντικατάσταση και κάνοντας πράξεις, τελικά υπολογίζουμε ότι το συνολικό διάστημα που διάταξε το σώμα θα είναι ίσο με 200 μέτρα. Επομένως, από τη σχέση 1 τελικά υπολογίζουμε ότι η μέση ταχύτητα του σώματος είναι ίση με 4,4 μέτρα ανά σεκόνδο.